Και ο Θεός απαντάει, γιατί σε μία τέτοια εξήτηση, η οποία εκφράζεται με τόση θερμότητα, ο Θεός θα μιλήσει και θα του πει «Η παρουσία μου θέλει ελθεί μετά σου». Αυτό είναι το παν. Αυτό είναι το ζητούμενο για τη ζωή σου. Τα υπόλοιπα είναι ασήμαντα. Εάν έχεις τον Θεό μαζί σου και τον νιώθεις, τότε ό,τι και αν βιώνεις, περνάει σε δευτερεύουσα μοίρα. Ο Θεός, η παρουσία Του, η φωνή Του, όλα αυτά τα υπερβαίνουν, αδελφοί. Όλα τα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά αδιέξοδα υπερβαίνονται από την παρουσία του Θεού. Όλα ξεπερνιούνται. Και θέλω σου δώσει ανάπαυση. Θα σου δώσω ανάπαυση με τα προβλήματά σου άλυτα. Φοβερό δεν είναι? Η παρουσία μου θα έλθει μαζί σου. Δεν σου λέω ότι θα σου λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά θα έχεις ανάπαυση, ειρήνη μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα είναι να είσαι ανθεκτικός, να έχεις ειρήνη και σιγουριά όταν όλα γύρω σου πάνε από το κακό στο χειρότερο. Εκεί θα σε κρατάει ο Θεός. Εκεί θα σε κρατάει αυτός που σε κάλεσε σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί δεν σε κάλεσε άνθρωπος. Σήμερα το πρωί σε κάλεσε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι αοράτος παρόν ανάμεσά μας. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, είμαι και εγώ εν το μέσο ημών. Αυτός σε κάλεσε σήμερα. Θα σου δώσω λοιπόν ανάπαυση. Αυτό δεν σου λείπει? Δεν είσαι ταραγμένος? Δεν είσαι φοβισμένη? Δεν έχεις άγχος για το αύριο σε σχέση με αυτά που ακούς σήμερα, εξαιτίας αυτών που ακούς σήμερα? Εγώ λοιπόν θα σου δώσω ανάπαυση μόνον με την παρουσία μου.